Γιώργο, έχεις καυτό τηλεοπτικό ρεπορτάζ, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο μέσα στο καλοκαίρι μας στεναχώρησε όλους, γιατί όλοι αγαπάμε, εκτιμούμε και σεβόμαστε απεριόριστα τη Λίτσα Πατέρα. Μάθαμε λοιπόν ότι μετά από 35 χρόνια ουσιαστικά θα βρει... Όσο υπήρχε η ιδιωτική τηλεόραση, νομίζω. Κλειστεί την πόρτα του Αντένα. Πώς είναι η Λίτσα σήμερα και θέλω να μας πεις και λίγο το χρονικό. Τι ακριβώς έχει γίνει για να οδηγηθούμε εκεί? Κοίταξε να δεις, η συζήτηση για τη στήλη με τα ζώδια στο πρωινό ξεκίνησε όχι από τη σεζόν που πέρασε, από την ακριβώς προηγούμενη. Υπήρχε δηλαδή είχαν τεθεί κάποια ερωτηματικά για το αν πουλάει αυτή η στήλη, αν ταιριάζει αυτή η στήλη στο ύφος της εκπομπής, εν πάση περιπτώσει αν θέλουν αυτή τη στήλη στην εκπομπή. Την περασμένη άνοιξη αυτή η κουβέντα κορυφώθηκε και τέθηκε για πρώτη φορά το ζήτημα μήπως η Λίτσα Πατέρα να μην αποτελεί τα άστρα με τη Λίτσα Πατέρα, να μην αποτελούν στήλη στο πρωινό. Ήταν η περίοδος που, αν θυμάστε, προσέγγιζαν οι δημοσιογράφοι τη Λίτσα, τη ρωτούσαν γιατί η φημολογία είχε ξεκινήσει. Η ίδια δήλωνε σταθερά, επίσης να θυμηθούμε, «Εγώ είμαι Αντένα, εγώ μένω στον Αντένα», κάτι το οποίο κράτησε μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του καλοκαιριού ήρθε η πληροφορία ότι η Λίτσα Πατέρα σίγουρα τελειώνει με το πρωινό. Στη συνέχεια και ενώ το καλοκαίρι προχωρούσε, γιατί τα υπόλοιπα σενάρια έλεγαν ότι okay, η Λίτσα Πατέρα είναι η Λίτσα Πατέρα, είναι δημοφιλής, είναι το πιο γνωστό όνομα στην αστρολογία στην Ελλάδα. Είναι ο πυλώνας του Αντένα. Είναι πρόσωπο συνυφασμένο ακριβώς, Ελένη, με τον Αντένα, ας πούμε όπως είναι και ο Γιώργος Παπαδάκης και 2-3 άλλα ακόμα πρόσωπα. Και τώρα που τώρα μάλλον μένει μόνος ο Γιώργος Παπαδάκης, αλλά όμως Γιώργο, υπήρχε μέσα στη σεζόν η διαβεβαίωση ότι η Λίτσα Πατέρα θα συνεχίσει στο πρωινό. Και διαστόματος Γιώργου Λιάγκα. Δηλαδή υπάρχει. Ωραία, να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Ναι. Μπράβο. Να δούμε ακριβώς το απόσπασμα στο οποίο αναφέρεται ο Λάμπρος. Η Λίτσα Πατέρα μένει εκτός τηλεόρασης του Αντένα μετά από 33 χρόνια. Η συνεργασία με τον Γιώργο Λιάγκα την προηγούμενη χρονιά στο πρωινό ήταν και η τελευταία της αστρολόγου στον Αντένα παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του παρουσιαστή. Είναι ντροπή να βάζετε ένα μαρκούτσι μπροστά στην κυρία Λίτσα Πατέρα και να τη ρωτάτε αν θα είναι του χρόνου στην εκπομπή. Ακόμη δεν έχει καθοριστεί τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Είμαστε καλά, εγώ είμαι πάντα Αντένα. Η Λίτσα Πατέρα, όσο υπάρχει πρωινό Αντένα, εξ όσο γνωρίζω, δεν πρόκειται να την κουνήσει κανένας. Η Λίτσα είναι θεσμός στην εκπομπή. Δεν μπορεί να υπάρχει πρωινό χωρίς Λίτσα. Η Λίτσα Πατέρα, ωστόσο, έλειπε από την τελευταία εκπομπή. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ειδικούς συνεργάτες αυτής εδώ της εκπομπής, τη Λίτσα την Πατέρα. Μια κυρία με κάπα κεφαλαίο που ήταν τιμή μου που συνεργαζόμουν όλα αυτά τα χρόνια μαζί της. Μία μέρα πριν η αστρολόγος μιλούσε για νέα ξεκινήματα. Κάνετε ένα νέο ξεκίνημα το οποίο θα έχει διάρκεια και θα είναι σημαντικό. Από το πρωινό καφέ με τη Ρούλα Κορομιλά μέχρι το πρωινό του Γιώργου Λιάγκα, η αστρολόγος ήταν βασικό στέλεχος της πρωινής ζώνης του Αντένα. Καλημέρα, Λίτσα μου. Καλή σου μέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς όρισες, Ελένη, στο σπίτι μας, στο ζεστό σπίτι, στο ζεστό αυτό team που σ' αγαπάει ήδη πολύ. Σήμερα έκλειψη είναι. Σήμερα είναι η έκλειψη. Και είναι από το βράδυ και μετά από τα μεσάνυχτα, σήμερα, αύριο και σήμερα να πούμε και αύριο να πούμε, τα ίδια πράγματα είναι. Μπονζούρ, Λίτσα. Σας αρέσει ο μπακαλιάρος. Ανεξιάτικη κι εσύ. Μου αρέσει ο μπακαλιάρος, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το στούντιό μας. Η νέα σελήνη είναι μεν εκρηκτική, είναι αρκετά εριστική γενικά, αλλά θα μπορούσε να λύσει και πολλά πολλά θέματα. Αυτά από μένα. Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Λίτσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρομάξαμε το καλοκαίρι, φεύγει, πάει στη Μενεγάκη η Πατέρα. Βγήκαμε με διακοπές, βγήκα από τη θάλασσα να δω τι γίνεται, αν ισχύει. Η Πατέρα τα λέμε όλα σε αυτή την εκπομπή. Έχει ρίζες και βάσεις εδώ. Σιγά μην φύγει η Λίτσα τον Αντένα. Αλήμον. Πρώτα θα φύγει ο Αντένα και μετά η Λίτσα τον Αντένα. Πρώτα θα φύγει ο Αντένα και μετά η Λίτσα τον Αντένα. Οριστικό τέλος από την τηλεόραση ή μήπως ένα διάλειμμα από τα τηλεοπτικά πλατό. Ένα χειροκρότημα για τη Λίτσα μας. Και
Και εκεί για μένα ξεκινάει και όλη η κουβέντα. Στο πρώτο θα φύγει ο Αντένα και μετά η κυρία Πατέρα. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρουμε ήταν προσωπική επιλογή του αείμνηστου ιδρυτή του Αντένα. Είναι κυρία Χού. Μπράβο. Ήταν και επιλογή μετά του Θοδωρή Κριακού. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος, Γιώργο, ο οποίος πολύ δύσκολα ήταν συνυφασμένος ο Αντένα με την κυρία Πατέρα. Ακριβώς, και νομίζω ότι όλοι πιστεύαμε ότι μόνο αν κάποια στιγμή η ίδια η Λίτσα Πατέρα αποφάσιζε να σταματήσει, θα έφευγε από το κανάλι αυτό. Δεν είχαμε καμία ένδειξη μέχρι πριν από λίγο καιρό. Τι λέει η ίδια, παιδιά, από την πλευρά του καναλιού να μην συνεχίσει. Πώς νιώθει με όλη αυτή λοιπόν, την εξέλιξη, πώς είναι, να τη στείλουμε και ένα μεγάλο φιλί, γιατί είναι λατρεμένη και αγαπημένη. Ακριβώς. Με βάση λοιπόν όλα αυτά που είπαμε πριν για όσα συνέβησαν τους τελευταίους μήνες, η Λίτσα Πατέρα θα λέγαμε ότι μάλλον μέχρι τελευταία στιγμή θεωρούσε ότι δεν θα συμβεί αυτό που συνέβη. Γιατί αμέσως μετά, εφόσον φάνηκε ότι δεν θα είναι στο πρωινό, το αμέσως επόμενο σενάριο που όλοι θεωρήσαμε ότι θα γίνει θα ήταν ή να περάσει στην εκπομπή του Σαββατοκύριακου, που δημιουργήθηκε και θα βγει στον αέρα σε λίγες μέρες, είτε ίσως σε μια άλλη δική της εκπομπή, ενδεχομένως εβδομαδιαία, μέσα στο Σαββατοκύριακο ή οπουδήποτε αλλού. Σε λίγο θα δούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Σε λίγο θα δούμε και τη Μαρία Κορινθίου, η οποία μιλάει για την απομάκρυνση της Λίτσας Πατέρα. Αλλά αυτό που λες ήταν το σενάριο το οποίο όλοι είχαμε στο μυαλό μας, ότι αφού τη στιγμή που γίνεται εκπομπή του Σαββατοκύριακο. Στην θέση της εκπομπής της Πέττη. Επειδή φέτος ήταν και στην Πέττη για πρώτη ναι, φορά. Και πήγαινε και πολύ καλά. Εμφανιζόταν και ή Σάββατο ή Κυριακή, δεν θυμάμαι. Και κάθε χρόνο. Και πήγαινε και καλά η στήλη. Πήγαινε πολύ καλά. Μα εντάξει, είναι όντως η πιο χαρακτηριστική η στήλη. Τόσα χρόνια είδαμε σε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο που κάναμε. Ότι με όλες τις παρουσιάστριες η Λίτσα ήταν εκεί. Και αυτό που προφητικά είπε ο Γιώργος που τελικά δεν βγήκε, θα έχει μια ανάγνωση και σίγουρα θα έχει ένα ενδιαφέρον. Το δικό του σχόλιο και κυρίως της Λίτσας Πατέρα, ότι δύο πράγματα. Ότι πρώτα θα φύγει αυτό που είπες η Λίτσα και μετά ο Αντένα, και ότι πρωινό χωρίς Πατέρα δεν υπάρχει. Αλλά νομίζω, άρα σύμφωνα με τη δήλωση του Γιώργου Λιάγκα, πρωινό ο Αντένα δεν υπάρχει πια. Θα δούμε ναι, και σε λίγο πώς καλωσόρισε και ο ίδιος σήμερα τους τηλεθεατές και αν αναφέρθηκε με κάποιο τρόπο στους συνεργάτες του. Εγώ θεωρώ γενικότερα όμως ότι έχουν αλλάξει τα πρωινά όπως και να έχει μέσα στα χρόνια. Βλέπαμε τη Λίτσα μέσα στα χρόνια, τα πρωινά ήταν ψυχαγωγία, ήταν χορός. Τώρα ο Γιώργος παίζει ένα εντελώς διαφορετικό πρωινό με πολλή ενημέρωση που νομίζω ότι θέλει να κάνει και πρωταθλητισμό. Για να είμαστε ειλικρινείς και το ξέρουμε όλοι όσοι κάνουμε τηλεόραση, το επόμενο πρωί παίρνεις ένα χαρτί το οποίο λέει κάτι αριθμούς. Λοιπόν, βλέποντας τους αριθμούς, ορίζεις και το πώς θα κινηθείς την επόμενη μέρα. Θεωρητικά λοιπόν, αν κάτι δεν είναι αυτό το οποίο είναι το δυνατό σου χαρτί σου πάει ή σε κρατάει ψηλά στα προηγούμενα νούμερα σου, θα θέλεις λίγο να το. Να το μειώσει σε διάρκεια ή να το απομονώσει. Αλλά υπήρχαν τρόποι για μένα από τον Αντένα να κρατήσει την κυρία Πατέρα στο δυναμικό. Αυτό που λες ακριβώς, επειδή ήμουν εκεί το 21 που είχε έρθει και ο Γιώργος ξανά στο πρωινό, θυμάμαι ότι ο χρόνος της κυρίας Πατέρα μειωνόταν όσο περνούσε ο καιρός. Από έχεις τα 15 λεπτά πήγαινε στα 12, αυτό πήγαινε, τι σημαίνει πρακτικά. Μπορεί να το ξέρει και ο Γιώργος καλύτερα, γιατί στο Zapit είναι το site με τα, εκτός όλων των άλλων τα κορυφαία τηλεοπτικά. Κοιτάξτε να δείτε. Αλλά και τις τηλεθεάσεις. Σημαίνει αυτό, Γιώργο μου, ότι με τα χρόνια ο κόσμος ενδιαφέρεται λιγότερα για την τηλεοπτική αστρολογία. Σε όλες τις εκπομπές ή όχι, γιατί βλέπουμε ότι πολλά πρωινά. Καταρχάς με τα χρόνια ο κόσμος ενδιαφέρεται λιγότερο για τις εκπομπές. Ναι. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Ναι, όχι, όχι, απλά συγκεκριμένα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές εκπομπές. Δηλαδή, εμείς πέρσι τη ΦΕΗ δεν είχαμε άστρα. Πολλές εκπομπές δεν έχουν. Εδώ δεν είχατε πέρσι. Όχι, ούτε φέτος άλλο. Αυτό σημαίνει. Γιατί παλιά θυμάστε τι εκπομπές ξεκινούσαν με τους πυλώνες αυτούς. Λέγανε λοιπόν, παιδιά. Θα... Μαγειρική ζώδια στάνταρ. Δεν ψάχνανε στο πάνελ. Λέγανε ποιον θα έχουμε άστρα, ποιον μαγειρική. Τώρα αυτό, βλέπετε ότι η μαγειρική σιγά σιγά. Το είναι ο Γιώργος ικανός, ενώ πήρε πάνω του την ευθύνη για να φύγει γενικά από τον Αντένα. Άλλο να φύγει από την εκπομπή του, κύριε Πατέρα. Δεν νομίζω ότι έχει αυτή την πρόθεση. Εγώ, λοιπόν, αυτό που λέω είναι το εξής, ότι ένας ολόκληρος Αντένα με τέτοιο πρόγραμμα θα μπορούσε να βρει έναν τρόπο να διατηρήσει και να κρατήσει την κυρία Πατέρα στο πρόγραμμά του. Μπορεί να ήταν ένθετο, μπορεί να ήταν πριν το 1-20 λεπτό που είναι τα ζώδια, μπορεί να είναι μέσα στο πρόγραμμα το μεσημέρι. Ξέρω εγώ. Δεν πληρώνομαι για να δίνω συμβουλές, λοιπόν, αλλά λέω. Είναι μεγάλη εκπομπή, νομίζω, Γιώργο, το Σαββατοκύριακο. Είναι πολλές ώρες, δεν χωρούσε. Είναι πολλές ώρες. Είναι πολλές ώρες, έχεις δίκιο. Εκεί θα μπορούσε όντως να έχει μια θέση η Λίτσα Πατέρα. Είναι και Σαββατοκύριακο, είναι και άλλο το κοινό. Θέλεις να δεις λίγο και κάποια άλλα πιο ανάλαφρα πράγματα. Ωστόσο, Ελένη, αυτό που είπες, ακριβώς. Εκεί νομίζω ότι είναι το ρεπορτάζ. Προφανώς δεν είναι απόφαση του Γιώργου Λιάγκα για το γεγονός ότι η Λίτσα Πατέρα δεν θα είναι είναι μια συνολική. Εκπομπή. Είναι μια απόφαση του καναλιού, παιδιά. Ναι. Γιώργο, άνω τελεία να σου λέμε, πάμε να δούμε τι λέει η Μαρία Κορινθίου γι' αυτό. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο και αυτό μας απασχόλησε μέσα στο καλοκαίρι με το χωρισμό της με τον Γιάννη Εβάζη. Θα το δούμε και αυτό. Τι λέει λοιπόν και για τη Λίτσα Πατέρα για την περσίνη χρονιά που ήταν στο πρωινό και παρουσίαζε η ίδια προπέρσινη, μάλλον τα ζώδια.
Φέτος δεν θα είναι στο πρωινό η Λίτσα Πατέρα. Θέλω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό για την απουσία. Εντάξει, η κυρία Λίτσα είναι... ξέρεις, είναι συνυφασμένη με τον Αντένα, η αλήθεια είναι. Έχουμε... Βασικά, από πότε... Από πάντα ήταν στον Αντένα. Αυτό προσπαθώ να θυμηθώ τώρα. Για να έχει πάρει μια τέτοια απόφαση η κυρία Λίτσα, σημαίνει ότι θεώρησε, υποθέτω, ότι δεν θα ήθελε να συνεχίσει. Τώρα τι να σας πω. Δεν θα... Μάρια, είχατε καταλάβει ότι δεν θέλουν τα ζώδια στη συγκεκριμένη εκπομπή, γιατί ήσασταν και εσείς κομμάτι της εκπομπής. Είχε ξεκινήσει δρομολόγηση για ένα άλλο, αν θέλεις, ύφος εκπομπής. Πάνω σε αυτό, ναι. Έγραψε και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ένα άνθρωπο, άδειασε ο Αντένα και ο Γιώργος Λιάγκας στην Λίτσα Πατέρα μετά πόσα χρόνια. Δεν τα έχω παρακολουθήσει. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή, έχει ξεκινήσει. Σίγουρα θα είναι άδειο το κανάλι. Αν μου λέτε 33 χρόνια. Τη λατρεύω τη Μαρία, γιατί αυτό που εγώ μπορώ να διαβάσω πίσω από τις λέξεις είναι ότι προσπαθεί να τη βρει μία-μία τη λέξη πολύ προσεκτικά, γιατί δεν θέλει να ξανανοίξει τον οσκό. Παιδιά, την έχουμε διαλύσει τη Μαρία Κορυνθή όλες τις εκπομπές. Ούτε θέλει να ξανασχολιαστεί σε σχέση με το πρωινό, να γυρίσει πίσω και σου λέει κάτσε τώρα να, προσεκτικά. Να προσέχω μία-μία τη λέξη. Ναι, γιατί μία ο Γιάννης Αϊβάζης και ο χωρισμός και οτιδήποτε. Μία ο Γιώργος Λιάγκας και η μικρή συμμετοχή της στο πρωινό. Εδώ η όμως, Μαρία λίγο, ναι, επιβεβαιώνει έτσι, ότι τελικά το δρομολογημένο να αλλάξει που μπήκε το ύφος.